Ο Χάρης Πελέγκος, ο οποίος είμαι αντιπρόεδρος της πνευματικής λέσχης Ιαρίσβη Καλονής. Η λέσχη λειτουργούσε όλο το χειμώνα από 15 Οκτωβρίου έως 15 Απριλίου και μετά έκλεισε λόγω ότι η θερινή περίοδο είναι κλειστή. Είχαμε πάρα πολλά μέσα βιβλία, τα οποία είναι όλη η ιστορία της Καλονής. Με αποτέλεσμα τα προσέχαμε διακόρυφα οφθαλμού και ήδη είχαμε κανονίσει να γίνει ψηφιοποίηση όλων των βιβλίων. Δυστυχώς. Προφανώς είτε από βαρακύκλωμα είτε οπουδήποτε άλλη αιτία, διότι η λέσχη είναι κλειστή αυτή την περίοδο. Κατά τις 12 η ώρα, όπως μας είπε η πυροσβεστική, δημιουργήθηκε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός. Προφανώς είναι από βαρακύκλωμα, διότι οι εγκαταστάσεις είναι πολύ παλιές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και πιστεύω ότι από εκεί είναι αιτία. Διότι δεν λειτουργούσε κανένα σώμα, ούτε λειτουργούσε η λέσχη, να πούμε ότι ξεχάσαμε κάτι. Ο κόσμος είναι πολύ στεναχωρημένος, ότι συνδέεται με τη λέσχη και πολλοί με έχουν πιάσει οι οποίοι. Έχουν τα νιάτα τους, ήταν μέσα στη λέσχη με εκδηλώσεις, με παραστάσεις και όλα αυτά. Με αποτέλεσμα έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ όλοι οι Καλονοί. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες το βράδυ από τις αναχώρια, διότι ήμουν ο διαχειριστής της λέσχης, καθότι δεν βρέθηκε κάποιος να τη χειριστεί και όλο το χειμώνα την αγαπούσε τόσο πολύ. Έχω φέρει πάρα πολλά προσωπικά πράγματα μέσα, τα οποία καταστράφηκαν. Και δυστυχώς η ιστορία μας σιγά σιγά βλέπω ότι έσβησε, αλλά πιστεύω από τις τάξεις θα ξαναγεννηθούμε.